Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, και ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, γιατί, κατά τη γνώμη μας, στη σημερινή συνεδρίαση τίθονται ορισμένα σοβαρά ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 62, δηλαδή τίθεται ζητήματα που αφορούν αυτήν καθεαυτήν τη διαδικασία της άρσης ασυλίας, και δεν παίρνω το λόγο για την ουσία των υποθέσεων, ιδιαίτερα για την υπόθεση της κυρίας Κασιμάτη. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά, είναι η πρώτη συνεδρίαση που τίθενται μετά την αναθεώρηση, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, που τίθενται ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 62. Η τοποθέτηση της κυρίας Κασιμάτη ήταν άστοχη, ήταν ατυχής, εξήγησε η ίδια τις καταστάσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και παίρνει και την πολιτική ευθύνη για αυτά που είπε. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα γενικότερο ζήτημα ερμηνείας του άρθρου 62 ή παρερμηνείας καλύτερα του άρθρου 62, που ανοίγει το δρόμο, κατά τη γνώμη μας, τον επικίνδυνο δρόμο για όσα λέει ή για όσα υποστηρίζει ένας βουλευτής να κρίνεται όχι πολιτικά όπως πρέπει να κρίνεται, αλλά να κρίνεται ποινικά, και αυτό να γίνεται με την ανοχή και τη συγκατάθεση της Βουλής. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Και αυτό είπαμε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στην ουσία δημιουργείται, αν αρθεί η ασυλία, ένα κακό προηγούμενο που ανοίγει το δρόμο να υπάρχει φάμπρικα και βιομηχανία διώξεων κατά βουλευτών για την οποιαδήποτε θέση ή τοποθέτηση υποστήριξαν σε μια δεδομένη στιγμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν που πάει η κατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια πρακτική. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι και το αποτέλεσμα της αχρίας της, κατά τη γνώμη μας, αναθεώρησης του άρθρου 62, που δημιούργησε σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα και αξιοποιείται πλέον και αξιοποιούνται αυτά τα ερμηνευτικά προβλήματα για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν εμπόδια στην πολιτική δραστηριότητα των βουλευτών. Εμείς το είχαμε πει τότε. Το είχαμε πει στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, όταν όλοι οι υπόλοιποι και ο ΣΥΡΙΖΑ που ταλούζεται τώρα είχατε συμφωνήσει και ψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα για να αναθεωρηθεί το άρθρο 62. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την πρακτική, δεν μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως για φάμπρικα διώξεων εναντίον βουλευτών για οποιαδήποτε θέση αν υποστηρίζουν, και από αυτή την άποψη δεν συμφωνούμε με την άρση της ασυλίας για την υπόθεση της κυρίας Κασιμάτη, που έχει ένα γενικότερο ερμηνευτικό, μια γενικότερη ερμηνευτική σημασία. Για τις άλλες δύο υποθέσεις συμφωνούμε στην άρση της ασυλίας.